αξιότιμοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συμπολίτες, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, ευχαριστούμε θερμά για τη μεγαλειώδη συμμετοχή σας σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα του υποψήφιου βουλευτή του νομού Λέσβου, κύριου Χαράλαμπου Αθανασίου. Και σας καλωσορίζουμε στη πολιτική ομιλία του, την οποία τιμάτε με την παρουσία σας. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσω χωρίς να επισημάνω αυτή την υπέροχη εικόνα και τη ζεστή ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί στο χώρο αυτό εξαιτίας της ενθουσιώδους συμμετοχής σας, την οποία είχαμε ανάγκη, και αποδεικνύει ότι ενδιαφερόμαστε όλοι για τον τόπο μας, εμπιστευόμενοι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, τον αρχηγό της Κυριάκο Μητσοτάκη και τους άξιους εκπροσώπους τους. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και τιμή απόψε, γιατί βρίσκομαι ανάμεσά σας για να προλογίσω έναν αγαπημένο φίλο, ένα ιδιαίτερο άνθρωπο, έναν εξαίρετο οικογενειάρχη, ο οποίος διεκδικεί για ακόμα μία τετραετία το βουλευτικό αξίωμα, ζητώντας την ψήφο μας προκειμένου να μας εκπροσωπήσει επάξια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για να μην σας κουράσω, θα αναφερθώ συνοπτικά στο βιογραφικό του ομιλητή, παρότι περισσότεροι γνωρίζετε τον ίδιο και τη σημαντική διαδρομή του. Ο Χαράλαμπος Αθανασίου κατάγεται από την Αγία Παρασκευή. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εισήχθη στο δικαστικό σώμα και υπηρέτησε ευδόκιμα το λειτουργήμά του, φτάνοντας μέχρι το βαθμό του αρεοπαγίτη. Διατέλεσε προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών, εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με μεγάλη πλειοψηφία και χέρι της εκτίμησης του συνόλου των συναδέλφων του. Το 2010, όντας εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος του απονέμει το οφίτσιο του Άρχοντα Δικαιοφύλακα ήτη του Υπουργού Δικαιοσύνης για τους οφικιάλιους του Οικουμενικού Θρόνου, το οποίο κατέχει μέχρι σήμερα. Στις εκλογές του 2012 τίθεται επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και από το 2015 εκλέγεται συνεχώς βουλευτής Λέσβου. Στην κυβέρνηση Σαμαρά 2012-2015 διατέλεσε διαδοχικά αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Υπουργός Δικαιοσύνης. Μετά την επανεκλογή του ως πρώτος εσταυρούς βουλευτής Λέσβου το 2019, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον προτείνει για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής. Εκλέγεται με ευρεία πλειοψηφία, ψηφιστής και από μεγάλο μέρος των βουλευτών της αντιπολίτευσης, δείγμα της αναγνώρισης της αξίας και του κύρους του. Κατέρχεται σήμερα εκ νέου στο πολιτικό στίβο στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής. Με την ίδια ορμή, ζέση και ενθουσιασμό, όπως την πρώτη φορά. Αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται από πολιτικούς φίλους, χέρι εκτίμησης και σεβασμού και από τους αντιπάλους του. Έχει δε συνδέσει το όνομά του με τα μεγάλα έργα που πραγματοποιούνται στο νησί μας. Ο τέος Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, συντοπίτης μας, Αρκιβιάδης Στεφανής, απέστειλε χαιρετισμό, διότι λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων
δεν μπορούσε να παραστεί στη σημερινή εκδήλωση την οποία θα σας διαβάσω. Ο κύριος Στεφανής αναφέρει: «Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά δέχτηκα να απευθύνω θερμούς χαιρετισμούς στους αγαπημένους συμπατριώτες μας της όμορφης Λέσβου. Επίσης, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συμμετέχω, έστω και από μακριά, από την ακριτική Θράκη μας, με μήνυμα στη σημερινή μας συγκέντρωση. Σκοπός της είναι η ενημέρωση των συμπολιτών μας για το εξαιρετικό έργο της κυβέρνησης, αλλά και την αποτελεσματική συμμετοχή σας στο έργο αυτό κατά τα τελευταία 4 χρόνια, καθώς και για το όραμα και τους στόχους τόσο της κυβέρνησης όσο και το δικό σας για τον τόπο μας. Η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας στον Εύρο και το Αιγαίο, η υγειονομική κρίση, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η κλιματολογική κρίση, η ενέργεια και οι επιπτώσεις όλο το παραπάνω στην παγκόσμια και εθνική οικονομία μας απασχόλησαν πάρα πολύ έντονα τα τελευταία 4 χρόνια. Παρόλες τις προκλήσεις και απειλές που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει η χώρα μας, η κυβέρνηση κατόρθωσε τόσο να ανταποκριθεί με επιτυχία και να διαχειριστεί τις συνέπειές τους και παράλληλα να αναδιοργανωθεί και να προοδεύσει έτσι ώστε να γίνει η πατρίδα καλύτερη για μας και τα παιδιά μας. Αυτό επιτεύχθηκε με σκληρή δουλειά από όλους και ολοκληρωμένο σχεδιασμό με στόχους και έργα, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο αύριο. Ο σχεδιασμός όμως δεν πραγματοποιείται εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι για να πετύχουν την υλοποίησή του. Με σκληρή δουλειά, με υπευθυνότητα, με αποτελεσματικότητα, με πίστη στις παραδόσεις μας και την ορθοδοξία, καθώς και με μεγάλη αγάπη για την πατρίδα. Ένας τέτοιος κατάλληλος άνθρωπος είναι ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτής και εκ νέου υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία για τον νομό Λέσβου Παράλαβος Αθανασίας. Άνθρωπος θετικός και αισιόδοξος, τον οποίο χαρακτηρίζουν όλες οι παραπάνω ιδιότητες που ανέφερα. Τον στηρίζουμε και εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία, έτσι ώστε να συνεχιστεί η σκληρή προσπάθεια από την κυβέρνηση και τον ίδιο για ένα πολύ καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα και τις γενιές που ακολουθούν. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Αρχιδιάκη Στεφανής, στρατηγός, επίσημος αρχηγός στρατού, τέος υπουργός Εθνικής Άμυνας, σύμβουλος της κυβέρνησης επιθεμάτων ακριτικών περιοχών και Αγίου Όρους. Εδώ, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα την υποψήφια βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2019, την επιστήμονα και πρόεδρο του Κέντρου Υγείας Μυτιλίνης, κυρία Μακρή Ελένη, για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πριν 4 χρόνια βρέθηκα μπροστά σε ένα δίλημα. Αν θα έπρεπε ή όχι να αποδεχτώ την πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία να είμαι υποψήφια εδώ στη Λέσβο. Αν και προερχόμενη από το κεντρό χώρο, το δίλημα διήρκησε μόνο λίγες ώρες. Και έτσι πήρα την απόφαση, στην οποία συνετέλεσαν δύο κυρίως παράγοντες. Ο πρώτος, ότι με ενέπνεε εμπιστοσύνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας πολιτικός σύγχρονος, με καινοτόμες ιδέες που ήθελε να πάει τη χώρα δύο βήματα πιο πέρα και δεν έπεσα έξω. Και ο δεύτερος, ο ίδιος ο Χαράλαμπος Αθανασίου. Στο πρόσωπό του είδα τον άνθρωπο με την αυξημένη διορατικότητα και τις ευαισθησίες που τόσο μας έχουν λείψει. Τον πολιτικό με την υψηλή αισθητική της πολιτικής ανάληψης και τον πατριώτη που αγαπά, προσφέρει και έχει όραμα για τον τόπο του. Τον Λέσβιο που ονειρεύεται να αλλάξει τη Λέσβο.
Τον ήξερα βέβαια ότι αυτό θα κέρδιζε τις εκλογές, γιατί ήταν ο χρησιμότερος και δεν έπεσα έξω. Τα μεγάλα έργα στο νησί μας έχουν τη σφραγίδα του και συνεχίζει. Τον στηρίζω λοιπόν με όλες μου τις δυνάμεις και δεν θα πέσω έξω. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλέσω τώρα στο βήμα και το ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας, τον πολιτικό, τον συγγραφέα, τον κύριο Γιάννη Γιαννέλη Θεοδοσιάδη, ο οποίος εξελέγει για 4 φορές βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τι μου θυμίζει αυτή η αίθουσα? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια τη γεμίζαμε. Όχι μονάχα προεκλογικά, αλλά και σε άλλες εκδηλώσεις. Σήμερα βλέπουμε είναι κατάμεστη αυτή η αίθουσα και βέβαια εν ώψη του προεκλογικού αγώνα και εν ώψη βέβαια της υποψηφιότητας του Χαράλαμπου του Αθανασίου. Εγώ έχω, θα με επιτρέψετε να σου λέω Χαράλαμπε και θα σου εξηγήσω γιατί. Έχω απομακρυνθεί από τα πολιτικά μικρόφωνα και την πολιτική. Αυτά ανήκουν σε εσάς, οι οποίοι διακονείτε την πολιτική και στηρίζετε το έργο της Νέας Δημοκρατίας. Θα σε απευθυνθώ με το μικρό σου όνομα, Χαράλαμπε, για 2 βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί αν χρειαστεί να αναφέρω όλους τους τίτλους, θα πρέπει να φάμε τη μισή ώρα από την ώρα που έχεις τη διάθεσή σου για να μιλήσεις εδώ στους φίλους μας. Και δεύτερον, γιατί σε κληρονόμησα από τον πατέρα σου πολιτικά, ο οποίος με στήριζε στα δύσκολα χρόνια, μαζί με σένα. Επομένως, έχω αυτές τις μνήμες, αυτές τις αναμνήσεις και εγώ δεν έχω να πω περισσότερα. Θα τα πεις εσύ που είσαι μέσα στην πολιτική και έχεις τα αξιώματα που έχεις. Αυτό που θα πω μονάχα είναι ότι εμπιστευτείτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον γνωρίζω προσωπικά, ήμασταν μαζί βουλευτές και ήμασταν μαζί στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και ξέρεις, αν δεν δεις κάποιον πως είναι ως άνθρωπος, δεν μπορείς να τον κρίνεις ως πολιτικό. Ζήσαμε μαζί στιγμές έξω από την πολιτική. Τρώγαμε, παρέες κάναμε και 1000. Ιδίως θυμάμαι μια τελευταία συνάντηση στο ΕΚΙΑ της Ισλανδίας, όπου είχα πάει από την ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Λοιπόν, από τότε τον εξετίμησα ως άνθρωπο και έχει κληρονομήσει πάρα πολλά από τα καλά του πατέρα του, που για μένα ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ο Κώστας Μητσοτάκης, το λέω και ανατριχιάζω, θυμάμαι την τελευταία φορά, το 93 νομίζω ήταν πότε ήτανε, που ήμασταν εδώ απ' έξω, εδώ απάνω στο το έδρανο, και κάποιος θέλησε, έβαλε μια βόμβα, και θέλησε να μας την άξει όλο στον αέρα. Ευτυχώς. Όμως, σώθηκε ο Πρωθυπουργός και όλοι βέβαια σωθήκαμε. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει από πολιτική, είναι γέννημα και θρέμα της πολιτικής και μπορεί να βοηθήσει. Επομένως, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που περνάμε, εν ώψη και του απέναντι του γείτονα, του θρασιτάτου αυτού, κυρίου Ερντογάν, ένα έχω να πω, ότι άλλη λύση δεν υπάρχει. Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν κλείνοντας, να σας πω Χαράλαμπε, καλή επιτυχία, να εκπροσωπήσεις επάξια τον τόπο μας, όπως έκανες τώρα, και βλέπω την αίθουσα κατάμεστη και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης. Να είστε καλά. Είναι εμφανές ότι σε αυτή την αίθουσα βρισκόμαστε ενώπιον ανθρώπων με όραμα, όχι μόνο για την πολιτική, αλλά για κάθε πτυχή της ζωής που αγωνιούν και προσδοκούν να ξαναγίνει η Λέσβος το νησί που ήταν κάποτε και υμνήθηκε για τις ομορφιές και τον πολιτισμό του. Σήμερα όμως είναι η βραδιά αφιερωμένη στην πολιτική. Και όλοι προσήλθαμε εμπιστευόμενοι το όραμα του Χαράλαμπου Αθανασίου, ο οποίος εμπορούμενος από τις αρχές και τις αξίες της Μεγάλης Παράταξης,
που ίδρυσε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, επιδιώκει να ολοκληρώσει το έργο που έχει οροματιστεί για το καλό του πολύπαθου τόπου μας και ολόκληρου του νομού μας. Το βράδυ της 21ης Μαΐου, η Λέσβος, το Αιγαίο, η Ελλάδα, όλοι θα βαφτεί γαλάζια, γιατί η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω. Αρνείται δεύτερη φορά τη συμφορά, βαδίζει μπροστά, κοιτάζει πάντα ψηλά. Μια Ελλάδα αυτοδύναμη, με αυτοδύναμη τη νέα δημοκρατία. Και τώρα θα καλέσω στο βήμα τον υποψήφιο και αυριανό βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Χαράλαμπο Αθανασία. Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες. Ανεδίκησες. Ονεδίτησες και ονεδίτες. Δαπίτησες και δαπίτες. Και αναφέρομαι... Και αναφέρομαι ειδικά σε εσάς. Δαπίτησες και δαπίτησες για την μεγαλειώδη νίκη που κάνατε και στις 6 σχολές του Πανεπιστημίου. Το ποσό 68% που συγκεντρώσετε είναι πρωτοφανές για τα πανεπιστημιακά χρονικά. Αν και κάποια φορά είχατε πάει και στο 72%. Συγχαρητήρια λοιπόν, και να ξέρετε ότι εσείς είστε οι συνεχιστές των ιστορικών στελεχών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην αίθουσα αυτή. Βέβαια. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ από καρδιάς για τη σημερινή μεγάλη και ζεστή συγκέντρωση. Σας ευχαριστώ όλους, παλαιότερους και νεότερους, για τους αγώνες που χρόνια δίνεται για την παράταξή μας, για τα νησιά μας, για την πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να είστε εδώ σήμερα κοντά μου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ εκ μέρους της μεγάλης δημοκρατικής παράταξής μας και του Προέδρου μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Συγκινημένος από την προχθεσινή υποδοχή που το επιφυλάξατε, αμέσως με τις εκλογές μου είπε ότι θα επισκεφθεί το συντομότερο δυνατό πάλι εδώ ως Πρωθυπουργός, γιατί και εδώ όταν εξελέγει Πρόεδρος το δώσαμε μεγαλειώδη νίκη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους διατελέσαντες Προέδρους της Νομαρχιακής Επιτροπής, τους κυρίους Ψαρόπουλου, Βογιατζή, Γόμο, Χατζικομπινό, Κυρατζή, Κουτσαντώνη, Καραγεωργίου και τον τελευταίο τώρα, τον νεότερο όμως, τον Προκόπη του Τζιμή, για τους αγώνες που όλα αυτά τα χρόνια δίνετε. Ιδιαίτερα, ανεξαιρέτως, σας τιμώ και σας ευχαριστώ. Ιδιαίτερως θέλω να ευχαριστήσω τον πολιτικό και συγγραφέα Γιάννη Γενέλη για την πολύχρονη και πολυσύμβατη πολιτική πολιτισμική και συγγραφική προσφορά του στα νησιά μας και στην πατρίδα μας γενικότερα. Τον βουλευτή και φίλο που σε δύσκολους καιρούς ενέπνεε στην παράταξή μας αγωνιστικότητα, ήθος και ευπρέπεια. Και να μου επιτρέψεις, Γιάννη, και ακόμα μια αναφορά για μια βασική ρύθμιση που έγινε επί των ημερών σου όταν ήσουν Γενικός Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής και είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό. Αναφέρομαι στο μεταφορικό ισοδύναμο και εξηγώ. Όταν η Τρόικα και ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Πολ Τόμσεν, ζητούσαν να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα νησιά μας και το πέτυχαν, ο Γιάννης Γενέλης ως αντιστάθμισμα αυτής της κατάργησης πρότεινε, σχεδίασε και πέτυχε να θεσμοτηθεί το μεταφορικό ισοδύναμο. Ήταν μια μεγάλη... Η
δεν πρέπει να παραλείψω την μεγάλη συλλογή των πινάκων σου, που με τόσο μεράκι συγκέντρωσες όλα αυτά τα χρόνια και την οποία ως πολιτισμική κληρονομιά δόρισε στο Δήμο μας, στη Βουλή των Ελλήνων και στη Δημοτική Πυρακοθήκη. Τώρα που έρχονται... Τώρα, Γιάννη, που έρχονται και πολλά σχολεία στη Βουλή, εν ώψη των καθιερωμένων επισκέψεων, όσες φορές είμαι εκεί και μπορώ και τους βλέπω, λέω και για τους πίνακες που έχεις δωρήσει. Σε ευχαριστούμε λοιπόν για όλο το έργο σου. Θα ήθελα να αναφερθώ με ιδιαίτερη εκτίμηση στην εξαίρετη επιστήμονα, την κυρία Ελένη Μακρύ, και να την ευχαριστήσω για την τιμή. Να την ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανε να είναι κοντά μου σήμερα και να απευθύνει χαιρετισμό. Την Ελένη την ήξερα μόνο ακουστά ως γιατρό, διευθύντρια της παθολογικής κλινικής και πρόεδρο του Κέντρου Υγείας Μυτιλίνης και Πλωμαρίου, πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Λέσβων και καθηγήτρια των ΙΕΚ. Ήξερα για τις ευαισθησίες και την προσφορά της για τους συνανθρώπους μας, τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας και τον αγώνα της για την στελέχωση των Κέντρων Υγείας. Με εντυπωσίασε όμως ως πολιτικό πρόσωπο για τη μετριοπάθεια, το ομαδικό πνεύμα της κατά την προεκλογική εκστρατεία μας του 2019, την σύνεση και την ψυχραιμία της. Σε ευχαριστώ, Ελένη, για όσα προσφέρεις στον χώρο της υγείας και στην παράταξή μας. Επίσης, ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω και τον συντοπίτη μας, τον στρατηγό Αλκιβιάδη Στεφανή, για την συνεργασία που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε σε θέματα ασφάλειας των νησιών μας, αλλά και για την φιλία και την αγάπη με την οποία με περιβάλλει. Κυρίως όμως τον ευχαριστώ για όσα ανεκτήματα προσέφερε και προσφέρει στην πατρίδα, τόσο από τη θέση του αρχηγού, του Γενικού Επιτελείου Στρατού, όσο και του Υφυπουργού Άμυνας και σήμερα του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού σε θέματα ασφάλειας της χώρας και άμυνας όλων των ακριτικών περιοχών και όχι μόνο. Θερμές ευχαριστήσεις αρμόζω στους συναγωνιστές και συνυποψήφιους μου και παρακαλώ ένα θερμό χειροκρότημα για έναν ένα ξεχωριστά. Την Αφροδίτη Βατή. Την Φωτεινή Μελάτο. Τον Ιάσονα Πιπίνη. Που ενωμένοι με δύναμη και αποφασιστικότητα προχωράμε για να κερδίσουμε τη μάχη κατά του λαϊκισμού και της οπισθοδρόμησης του ΣΥΡΙΖΑ, στρατευμένοι στη μεγάλη δημοκρατική παράταξή μας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ιδιαίτερα, Αφροδίτη, που είσαι εδώ και θα ήθελα στο τέλος να έρθεις εδώ να τα ενδεχομένως αν θέλεις να πεις και δύο λόγια. Σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ, αλλά σε ευχαριστώ και για ένα πρόσθετο λόγο. Για την πολύχρονη, ανεκτίμητη και πολυσήμαντη προσφορά σου στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας. Να είσαι καλά. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που σε δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας από το 2012 έως το 2014, όταν όλα κατέρεαν γύρω μας και δύναμη αγώνα, πραγματικά δύσκολο αγώνα, παίρνοντας οδυνηρές αποφάσεις για να σώσουμε τη χώρα και να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη, ήσασταν κοντά μας και μας στηρίζατε στον αγώνα μας, αγώνα για την πατρίδα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και κατά την πρόσφατη διακυβέρνησή μας, από το 2019 ως σήμερα, που είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις, πανδημία, μεταναστευτικό, κρίση με την Τουρκία στον Εύρο και στο Αιγαίο, οικονομικές επιπτώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Για το ότι ήσασταν πάντα εδώ, κοντά μας, θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε ένα απόσπασμα από τους βίους παράλληλους του Πλούταρχου, στο οποίο απόσπασμα πάντα με συγκίνησε να φέρω. Ήταν τότε που οι Καρχιδόνοι, με πολυάριθμο στόλο και στρατό, επιτέθηκαν κατά των Σιρακουσών. Οι Σιρακούσες είναι η πόλη πρωτεύουσα τότε της Σικελίας, την οποία είχαν ιδρύσει η Κορίνθια. Ήταν όμως εξασθενημένοι από τον μακροχρόνιο πόλεμο που είχαν μαζί με, με τη Ρώμη, με τους Ρωμαίους. Βρήκαν λοιπόν την ευκαιρία οι Καρχιδόνοι να τους αλώσουν
και να τους κατακτήσουν. Φοβούμενοι τη σφαγή, τρέποντος οι φίλοι όλοι. Τότε λοιπόν ο Καρχιδόνιος, ο Κορίνθιος, στρατηγός και πολιτικός Τιμολέων, σας είπα, ήταν αυτοκίαν της Κορίνθου, ανέλαβε να υπερασπιστεί τις Σιρακούσες. Συγκέντρωσε τους ολιγάριθμους αναπομείναντας μαχητές και τους λέει, σας διαβάζω, «Μαζί στη μάχη, γενναίοι, για να σώσουμε την πατρίδα από τους βαρβάρους και θα τη σώσουμε. Και όταν μετά από χρόνια τα παιδιά και τα εγγόνια σας θα μιλούν για τους γενναίους που έσωσαν την πατρίδα, δηλαδή θα μιλούν για σας, και αυτοί που τώρα φεύγουν θα σκύβουν τα κεφάλια ταπεινωμένοι, εσείς θα μπορείτε περίφημα να λέτε στα παιδιά και στα εγγόνια σας, ήμουν κι εγώ εκεί». Σας ευχαριστώ λοιπόν γιατί πάντοτε είσαστε κοντά μας στις δύσκολες ώρες μας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να πούμε και λίγο πολιτικά τώρα. Αποτελεί πολιτικό κλισέ να αναφέρεται προσιακά στους κυβερνώντες έρχονται για να ενώσουν και όχι να δικάσουν το λαό. Εν τούτες, είναι πλέον σαφές πως για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υπήρξε άλλη πηξίδα για τη διακυβέρνηση της χώρας κατά τα τελευταία 4 χρόνια. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προτίμησε να συνταχθεί με το μέτωπο της λογικής και επέλεξε να μην αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με παροχημένα ιδεολογικά στεγανά. Επένδυσε στα έργα και όχι στα λόγια και στη διχαστική ψευδοεπαναστατική ρητορική. Η κυβέρνηση δουλεύει σκληρά για όλους τους Έλληνες και γι' αυτό οι βασικές πολιτικές επιλογές της σε ποικίλα ζητήματα, όπως η κρίση του ΕΕ, η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, η αντιμετώπιση της πανδημίας, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και η ενίσχυση της ασφάλειας των Ελλήνων επικροτούνται. Επικροτούνται μάλιστα από πολύ μεγάλα στρώματα ψηφοφόρων, κομμάτων με τα οποία η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάνει ιδεολογική συγγένεια. Έτσι αποδείξαμε ότι το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί πια να υποτιμά την ωριμότητα των πολιτών. Οι πολίτες έχουν πιστεί πως η κυβέρνησή μας αντιμετώπισε ζητήματα που λίμναζαν για πολλά χρόνια. Οι πολίτες βλέπουν σιγά σιγά μέσω της ψηφιακής επανάστασης που συντελείται πως το κράτος μπορεί να αλλάξει και να αποβλέπει πρότιστα στην εξυπηρέτησή τους. Βλέπουν σύγχρονες υποδομές και έργα κολλημένα για χρόνια, όπως το γενικό, ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, το μεγάλο φράγμα Τσικινιά στη Λέσβο μας, ο αναδασμός της γης στην πεδιάδα Τσικής Λίμνου, το μετρό Θεσσαλονίκης και η νέα γραμμή μετρό Αθήνας, να προχωρούν και να έρχονται οι πρώτες επενδύσεις από διεθνείς κολοσσούς, την Microsoft, την Amazon, Pfizer και άλλους, που δημιουργούν βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας. Δεν είναι τυχαίο πως η χώρα μας αξιολογήθηκε θετικά στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΕΣΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα και άλλους διεθνείς αξιολογητές, ούτε πως κατέθεσε από τους πρώτους σχέδιο αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και έλαβε επένδυση, ούτε πως και αυτό ακόμα το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού βασίζεται σε ελληνική πρωτοβουλία. Την ίδια στιγμή η διπλωματική θέση της χώρας ενισχύεται, χτίζοντας περιφερειακές συμμαχίες και ισχυρές σχέσεις με τις παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις. Η χώρα μας προσιλωμένη στους κανόνες του διεθνούς δικαίου καθιστά σαφές πως επιχειρεί πάντα την ειρήνη και τη συνεννόηση, αλλά εγκαταλείπει φοβικά σύνδρομα του παρελθόντος και ενεργεί δυναμικά όταν προκαλείται και δεν ανέχεται ούτε απειλές ούτε αμφισβητήσεις των δικαιωμάτων της, όπως ξεκαθάρισε ο Μητσοτάκης. Έτσι υπογράψαμε την Ελληνογαλλική Συμφωνία και παίρνουμε τα αεροπλάνα Ραφάλ και τις φρεγάτες Μπελχάρα. Προωθήσαμε την Αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη και την αναβάθμιση στη Σούδα και το Στεφανοβίκιο. Όλα αυτά παρακάμπτουν, εξεδοτερώνουν την περιφερειακή στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία και κυρίως της αφαιρούν ένα σημαντικό γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Βέβαια ο Ερντογάν, αναφερόμενος στην ΑΟΖΕ, στην αυτόνομη οικονομική ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου, έκανε λόγο για τη γαλάζια πατρίδα. Αλλά όπως είπε και ο Αντώνης Σαμαράς, γαλάζια πατρίδα είναι μόνο η Ελλάδα μας. Και αυτή την πατρίδα υπερασπίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναφέρθηκα ήδη στην αμυντική θωράκιση της χώρας. Πολύς λόγος έγινε και ειδικά με τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με το νερό, ότι δίθεν η κυβέρνησή μας το ιδιωτικοποίησε. Στο ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόζονται η προπαγάνδα του Γκέμπελς.
όσο μεγαλύτερο είναι ένα ψέμα και όσο πιο πολύ το επαναλαμβάνεις, τόσο πιστευτό γίνεται. Η αλήθεια όμως είναι πως εμείς με τον πρόσφατο νόμο, τον 5037 τώρα, το 23, κάναμε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή περιφρονήσαμε τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού και ενισχύσαμε την εποπτεία και τις ασφαλιστικές δικλείδες ως προς την ποιότητα και την αποφυγή σπατάλης του δημόσιου αυτού αγαθού. Αντίθετα, η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα με το νόμο 4389 του 2016 μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΤ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, στο γνωστό υπερταμείο. Στην ουσία δηλαδή έβγαλε υποθήκη για το νερό για 99 χρόνια. Φίλες και φίλοι, με ταπεινότητα, αφοσίωση και ακόμη σκληρότερη δουλειά αλλάζουμε τη χώρα μας. Και η αλλαγή θα είναι πλήρως στο τέλος της νέας τετραετίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί προετοιμάζουμε με υφιστινότητα τον σχεδιασμό το αύριο της χώρας. Ενισχύουμε τους θεσμούς του κράτους δικαίου. Ενδυναμώνουμε το κοινωνικό κράτος. Σεβόμαστε τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Είμαστε προσιλωμένοι στις αρχές του διαφωτισμού και διοίκηση και δικαιοσύνη λειτουργούν συντεταγμένα και θεσμικά. Ας δούμε όμως τι αντιμετωπίσαμε και τι πετύχαμε αυτά τα 4 χρόνια που οι πολίτες ανέθεσαν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας μας στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, το 2023 δεν έχει καμιά σχέση με την Ελλάδα το 2019. Γυρίσαμε σελίδα. Άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει η χώρα. Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο και αυταπόδεικο. Έγινε και συνεχίζει να γίνεται πιο ισχυρή. Πιο ισχυρή οικονομικά, κοινωνικά, γεωπολιτικά, στρατιωτικά. Και αυτό παρά τις πρωτόγνωρες εξωγενείς προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει η χώρα. Στο διάστημα αυτά η χώρα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με επάνειλες και αλλεπάνειλες εξωγενείς και διεθνείς κρίσεις που καμιά άλλη κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε στη διάρκεια της μεταπολιτευτικής περίοδου. Την οργανωμένη από την Τουρκία απόπειρα εισβολής μεταναστών στα νησιά μας και τον Εύρο. Τα αλλεπάνειλα κύματα της πανδημίας και τις συνέπειες που προκάλεσαν στην κοινωνία και την οικονομία. Τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο το καλοκαίρι του 2020. Την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Την εκτόξευση των τιμών, του φυσικού αερίου, των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας που πήραν πρωτόγνωρες διαστάσεις μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Την άνοδο του πληθωρισμού που σπάει ήδη κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Βρετανία και σε άλλες χώρες. Αλλά και τη νέα έξαρση της τουρκικής προκλητικότητας με παντελώς αβάσιμους ισχυρισμούς που προσβάλλουν το διεθνές δίκαιο. Μέσα σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η χώρα μας άνοιξε. Η κυβέρνηση αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις στηρίζοντας την κοινωνία και τον παραγωγικό ιστό. Διαθέσαμε 43 δις ευρώ για μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, των αγροτών, των εργαζομένων και ανέργων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κρατήσαμε έτσι όρθιο τον παραγωγικό ιστό και παρά την καταστροφολογία της αντιπολίτευσης πετύχαμε ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι 8,3%. Και διαθέτουμε τώρα, σήμερα, πάνω από 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις ενεργειακές ανατιμήσεις. Εξαντλήσαμε για το σκοπό αυτό κάθε διαθέσιμο ευρώ, χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα και την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας μας. Από την πρώτη στιγμή της συγκρότησής της, η κυβέρνηση ξεκίνησε μόνιμες μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που τονώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Στηρίζουν τις επιχειρήσεις και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Προχωρήσαμε σε έκτακτες ενισχύσεις των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό σε βαθμό που προσθέτει κατά μέσο όρο έναν μισθό επιπλέον τον χρόνο. Θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ ειδικά σε συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι απαραίτητο να το κάνω. Θα μου συγχωρήσετε, θα με ανοιχτείτε για 2-3 λεπτά. Πρέπει να αναφερθώ. Γιατί δεν γίνονται τόσο πολύ δημοσίως γνωστά. Ως προς τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που επέβαλε 29 επιπλέον φόρους, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει προχωρήσει σε περισσότερους από 50 μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Μεταξύ άλλων, μειώσαμε τον ένφια κατά 35% ενώ η προεκλογική μας δέσμευση ήταν 30%.
μειώσαμε τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από 22% στο 9%. Μειώσαμε τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή από 29% στο 22%. Καταργήσαμε την εισφορά αλληλεγγύης για όλους, καθώς από την 1η Ιανουαρίου επεκτάθηκε και στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Μειώσαμε τον συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα από 10% στο 5%. Μειώσαμε με την προκαταβολή φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από το 100% στο 55% και για τα νομικά πρόσωπα από 100% στο 80%. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Μειώσαμε τον συντελεστή ΦΠΑ σε υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων, διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων, στα εισιτήρια κινηματογράφων, στα γυμναστήρια και αλλού. Παρατείναμε την ισχύ του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% σε σειρά αγαθών που αφορούν τη δημόσια υγεία. Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές από 9% στο 4%. Και αυτό ήταν μια μεγάλη ανακούφιση για τους αγρότες και φτηνοτρόφους μας. Χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι πράγματι είχαν ανεβεί και κάπως οι ζωοτροφές, αλλά το ισοζύγιο είναι υπέρ των φτηνοτρόφων μας. Μειώσαμε κατά 50% το φορολογικό συντελεστή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τα 3 πρώτα είδη λειτουργίες της και αναστήλαμε τον ΦΠΑ στις νέες υποδομές. Πετύχαμε παράταση της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτεδέματος για τους αγρότες που υπάγονται στον κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και στους αλληλείς της παράκτειας αλληλείας. Συνολικά δηλαδή, ελαφρύναμε τους ώμους των πολιτών και τις πλάτες των επιχειρήσεων από τα βάρη 7 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυτά όταν το τρίτο μνημόνιο Τσίπρα Βαρουφάκη στήχησε στη χώρα μας σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως προς τις συντάξεις. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε περικοπή με τον νόμο Κατρούγκαλο κατά 35% των γύριων και κατά 45% των επικουρικών συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους, ενώ στη συνέχεια ψήφισε και την περικοπή των παλαιών συντάξεων αλλά και την κατάργηση του ΕΚΑΣ. Αντιθέτως, με την κυβέρνησή μας, καταργήσαμε από 1η Ιανουαρίου του 2023 την ειδική εισφορά 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Αυξήσαμε έως 7,2% τις κύριες συντάξεις για τον άχιστο 225.000 συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Ακυρώσαμε τις περικοπές για 250.000 που λάμβαναν άνω των 1.300 ευρώ σε κύρια και επικουρική ασφάλιση. Έγινε επιστροφή αναδρομικών 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πάνω από 1.200.000 συνταξιούχους, τους οποίους είχε στοχοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λύσαμε εκκρεμότητες για τις συντάξεις χειρίας και για τις συντάξεις που λάμβαναν ορφανά τέκνη. Αυξήσαμε τις συντάξεις από 1η Ιανουαρίου κατά 8% περίπου και αυξήσαμε τους μισθούς από 650 ευρώ σε 780 ευρώ και από 1η-1η-2024, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πάει στα 950 ευρώ. Προβήκαμε σε νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για εξόφληση δανείων και χρεών προς το δημόσιο τα ταμεία. Μας απασχολεί έντονα το δημογραφικό πρόβλημα, η μείωση δηλαδή του πληθυσμού, ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές και ειδικότερα στα νησιά μας. Έτσι, η ενίσχυση της οικογένειας και ειδικά της πολύτεκνης οικογένειας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας. Τις 200.000 και πλέον πολύτεκνες οικογένειες στη χώρα μας. Οφείλουμε να τις ενισχύσουμε ως ελαχίστη ανταπόδοση σε ό,τι αυτές προσφέρουν στη στήριξη του κοινωνικού ιστού της πατρίδος μας. Η νέα κυβερνητική φοιτεία της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές θα εντείνει την προσπάθειά της για την ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών, κατοχυρώνοντας θεσμικά τις σχετικές της αποφάσεις. Θα περιλαμβάνει μια σειρά από στοχευμένα μέτρα και θεσμικές παρεμβάσεις ήδη το οικονομικό επιτελείο και το επιτελείο του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας θα μελετάνε όλες αυτές τις βελτιώσεις και που θα υπάρξουν. Τους οφείλουμε λοιπόν στους πολιτικούς. Δεν μας οφείλουν. Αλλά ας δούμε τι έκανε η κυβέρνησή μας, ειδικότερα για τη Λέσβο μας και τι προγραμματίζουμε για την τετραετία που έρχεται. Αγαπητές φίλες και φίλοι, προσωπικά πάντα με πλήγωνε η διαπίστωση ότι τα τόσα όμορφα νησιά μας ήταν παραμελημένα. Γι' αυτό όταν μου πρότεινε το 2012 ο Σαμαράς να τεθώ επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, δεν δίστασε ούτε στιγμή.
γιατί το όνειρό μου ήταν να προσφέρω και να φέρομαι στα νησιά μας στο προσκήνιο. Και αυτό έκανα. Με σχέδιο, με πρόγραμμα, με αποφασιστικότητα, με επιχειρηματολογία. Έτσι σήμερα μπορώ να σας κοιτάζω στα μάτια και να σας αναφέρω με υπερηφάνεια το έργο μας στα νησιά μας και έπειτα συνέχεια, μια συνέχεια που ελπίζω να είναι εντυπωσιακή. Συνεπώς θα αναφερθώ περιληπτικά στα βασικότερα, που μπορεί, γιατί τα υπόλοιπα μπορείτε να τα διαβάσετε στο φυλάδιο που σας διανεμήθηκε. Να αναφερθώ παλαιότερα που ξεκινήσαμε τον εξυγχρονισμό του νοσοκομείου Μυτιλίνης και με τις δύο νέες πτέρυγες. Το νοσοκομείο Μυτιλίνης έπρεπε να εξυγχρονιστεί και χτίσαμε δύο νέες πτέρυγες με 4.500 τετραγωνικά μέτρα. Σήμερα θεωρείται ένα από τα δύο καλύτερα νοσοκομεία στην επαρχιακά νοσοκομεία και πολύ καλύτερα των Αθηνών. Το νοσοκομείο όμως διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Και αυτό φάνηκε κατά την χώρα του, κατά την περίοδο της πανδημίας. Εύσημα λοιπόν αξίζουν στους εργαζόμενους, στη διοίκηση και στο διοικητικό προσωπικό, στους γιατρούς βέβαια, στο νοσηλευτικό προσωπικό, σε όλους. Γι' αυτό τους αξίζει πάντοτε να τους ευχαριστούμε και να τους ενισχύουμε. Δεν θέλουν ενίσχυση οι ηλικοί άνθρωποι, την ηθική μας συμπαράσταση. Εξυγχρονίσαμε τα κέντρα υγείας, έχουν υπαχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Και είχαμε για τα κέντρα υγείας είχαμε προτάσεις. Προτάσεις τις οποίες πολλές έκανε και η κυρία Μακρύ, λόγω του ότι είναι πρόεδρός τους. Ιδρύσαμε και δημοπρατήσαμε το νέο κέντρο υγείας Ματαμάδα. Ένα σύγχρονο κέντρο υγείας το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες 10 χωριών. Δωρήσαμε ασθενοφόρο από τη Βουλή των Ελλήνων στο κέντρο υγείας Καλονής για να εξυπηρετεί την γύρω περιοχή. Αποπερατώσαμε τον οδικό άξονα Καλονής Ιγρίου, ένα τεράστιο έργο το οποίο ξεκινήσαμε από το 2012. Αλλά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης, εν ώψη τότε ο πρόεδρος της, του Τοξότη, ο κ. Καλογρίτσας, ήρθε να ασχοληθεί με τα, με τα κανάλια, τα γνωστή περιπέτεια που περάσαμε. Εν πάση περιπτώσει, ευελπιστούμε ότι τον Αύγουστο, αρχές Σεπτεμβρίου, θα κάνουμε τα εγγένεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν μαζί με τα έργα του λιμανιού του Σιδρίου τι ανάπτυξη θα υπάρχει. Όχι μόνο η Δυτική Λέσβος. Η Δυτική Λέσβος το είχε και ανάγκη, γιατί δεν είχε τέτοια ανάπτυξη και προσπαθούμε και γι' αυτό. Αλλά για όλη τη Λέσβο θα είναι ένα τεράστιο έργο πνοής με την ανάπτυξη του τουρισμού. Και εκεί στο Σιδρίο είμαστε έτοιμοι να το ανακοινώσουμε αυτό. Κάνουμε προσπάθειες να ανοίξει και γραμμή από το Βόλο στο Σιδρίο. Δημιουργήσαμε δύο νέες πύλες εισόδου Σέγγεν. Είναι το μόνο νησί που έχει τρεις πύλες εισόδου Σέγγεν. Μυτιλίνη, τις Πέτρες που κάναμε και πρόσφατα του Πλωμαρίου για την τουριστική ανάπτυξη. Αναβαθμίσαμε, βελτιώνοντας 11 λιμενικές αντικαταστάσεις προϋπολογισμού της Λέσβου, 500.000 ευρώ. Εξυγχρονίσαμε βέβαια παλαιότερα το δημοτικό στάδιο Μυτιλίνης και έχουμε και σχέδιο για την επέκταση των κερκίδων. Αξιοποιήσαμε τον χώρο του πρώην Κιτ Μόργιεθ για την ανέργεια σε εκπαιδευτηρίων και φοιτητική εστία, που χτες το παραδώσαμε στον Δήμο με την παρουσία του Πρωθυπουργού. Δημιουργήσαμε σχολή γαλακτομίας τυροκομείας, σχολές του ΟΑΕΔ. Και για τα νέα παιδιά θα βρίσκουν πιο εύκολα δουλειά, αλλά και η ποιότητα των προϊόντων μας, των τυριών μας, που θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο την αξία τους. Δημιουργήσαμε γραφείο ΕΛΓΑ στη Λέσβο, ώστε να μην χρειάζεται να καταφεύγουμε στα κεντρικά των Αθηνών. Αυτό θα πάρει καλή. Μόλις ολοκληρωθεί το οργανόγραμμα του ΕΛΓΑ, θα υπάρχει μόνιμο προσωπικό με μόνιμους υπαλλήλους. Μέχρι τέλος του έτους θα το έχουμε. Όμως, αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε και βλέπουμε πάρα πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφες που έχουν πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ενδεχομένως από λάθη δικά τους, αυλεψίες δικές τους των μελετητών, ενδεχομένως των λογιστών. Δεν προλαβαίνουμε την ζημιά που γίνεται. Μελέτησα το θέμα και άλλες περιοχές της χώρας. Ας σας πω ένα φόρο μια περίπτωση για το Λοκαρνανία, παραδείγματος χάρη. Όταν οι υπάλληλοι του ΠΚΠΕ είναι από τον χώρο που κατάγονται και πονούν τον αγρότη, τότε γίνεται εύκολα, ειδοποιούν λοιπόν τον μελετητή και γίνονται οι διορθώσεις. Όταν όμως περάσει η προθεσμία, δεν γίνεται. Κλείνουν τα συστήματα και δικαίως παραπονείται ο κόσμος και πολύ δύσκολες, πολύ λίγες υποθέσεις μπορούμε και εξυπηρετούμε. Ενώ αν έχουμε το ΠΚΠΕ γραφείο, ήδη έχω και μια πρόταση από το ΓΕΟΤΕ, η οποία θα προχωρήσει. Δημιουργήσαμε στην Καλονία, στη Δυτική Λέσβο, Εσπερινό ΕΠΑΝ και Μουσικό Γυμνάσιο. Ιδρύσαμε τμήμα ΑΣΠΕΤΕ για παιδαγωγική επάρκεια.
Ενισχύσαμε τα εγωπρόβατα λόγω της πανδημίας. Καταργήσαμε τον φόρο επιδιδεύματος των αγροτών. Μεγάλο έργο αυτό. Χρόνια το ζητούσανε. Το κατήργησε με δήλωσή του Κυριάκος Μητσοτάκης στην έκθεση στη Θεσσαλονίκη και έγινε πραγματικότητα. Μειώσαμε τον φόρο κατανάλωσης καυσίμων και επιστροφής πετρελαίου. Και το πρόγραμμα βέβαια των νέων αγροτών από 20.000 ευρώ που έπαιρναν πήγε στις 40.000. Ενισχύσαμε με το πρόγραμμα De Minimis. 21 ευρώ αναστρέμασε όλους τους ελαιοπαραγωγούς της Λέσβου και μόνο τους Λέσβου. Το δικαιούμαστε, το χρειαζόταν. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Πετύχανε όμως και πήγαν όλα καλά με ειδική ρύθμιση την οποία είχα την τιμή να εισηγηθώ αλλά και βρήκαν ανταπόκριση από τα συναρμόδια Υπουργεία. Αναδείξαμε τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Λέσβου, δαπάνης 17 εκατομμυρίων ευρώ. Επιλύσαμε το ακαθό ζήτημα των δασικών χαρτών. Προσέξτε, αυτό το θέμα είναι τεράστιο. Ξεκίνησε από τις τροπολογίες τις οποίες κάναμε. Φανταστείτε ότι μέχρι από το 2010 και εδώ δεν μπορούσε να γίνει καμία αποδοχή κληρονομίας. Ήδη με νόμους, με δικές διατάξεις που περάσαμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα πια όσον αφορά τις κληρονομίες. Αντιμετωπίσαμε δύσκολα ζητήματα. Το πρώτο ήταν το θέμα της κυριότητας. Αλλάξαμε το βάρος αποδείξεως στον ιδιώτη κατά του δημοσίου. Τώρα το βάρος αποδείξεως έχει το δημόσιο. Υπάρχει τεκμήριο μαχητό υπέρ του ιδιώτη και αν το δημόσιο αμφισβητεί, πρέπει αυτό να αποδείξει κυριότητα ή δασική έκθεση, ή αν υπάρχει. Παράλληλα, βέβαια, δημιουργούνται και οι επιτροπές δασών, οι οποίες θα στελεχώσουν όλες τις υπηρεσίες και θα λυθεί. Άρα, λοιπόν, είναι ένα τεράστιο θέμα. Παραδείγματος χάρη, παράδειγμα, στο Σκαλοχώρι. Ένα κτήμα έχει ένα ελαιόνα, ένα αγρότο και έχει μερικές βαλανιδιές μέσα. Κολούσε το θέμα, δεν μπορούσε να λυθεί. Αυτά ξεκαθαρίστηκαν όλα. Θα ρωτήσετε τους συμβουλογράφους σας και θα δείτε πόσο, τι τεράστια επιτυχία ήταν αυτή. Αρκεί να σας πω ότι από όλη την Ελλάδα μας παίρνανε για να συγχαρούν για αυτή την καινοτομία την οποία πετύχαμε. Κατασκευάζουμε τον νέο οδικό άξονα στη διασταύρωση Καλονής Αγίας Παϊμής προς Πέτρα Μύθινας. Η περιφέρεια, ο κύριος Περιφερειάρχης, το τρέχει το θέμα και πιστεύω ότι σύντομα θα το ολοκληρώσει παρόλες τις δυσκολίες που έχει από ενστάσεις. Έγινε ριζική ανακατασκευή της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου Μυτιλήνης. Η κατάσταση είναι ντροπή. Κύριε Διοικητά, λοιπόν, προχωράει το έργο αυτό, ξέρετε πολύ καλά, το εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και μένει ήδη να γίνουν οι διαγωνισμοί. Η ηλεκτροδότηση των γεωργικών και κεντροφικών εγκαταστάσεων είναι ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο θα καλυφθεί από προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και θα αποτελέσει μια μεγάλη ανάση για τους γεωργούς και εδώ οι δύο δήμαρχοι θα έχουν όλη την εποπτεία και την ευθύνη να προχωρήσουν τα θέματα αυτά που έχουν τα αιτήματά τους, έχουν τα προβλήματα, ξέρουμε τις προτάσεις που έχουν γίνει. Ένα μεγάλο έργο το οποίο είναι από τα μελλοντικά που πρέπει να γίνει και για το νησί μας είναι τα υδατοδρόμια. Θα φέρουμε υδροπλάνα στη Λέσβο, είναι μέσα στο πρόγραμμα, βρισκόμαστε στις τελικές διαπραγματεύσεις με τις δύο εφοπλιστικές εταιρείες, η μία δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον και συνεπώς τουλάχιστον για τις μέρες που δεν θα υπάρχει κακοκαιρία θα έχουμε μια τεράστια εξυπηρέτηση και τον κόσμο αλλά και τον τουρισμό. Απλοποιήσαμε τις διαδικασίες για προσέλκυση Ελλήνων και ξένων επενδυτών όσον αφορά τη μεταποίηση. Και υπάρχουν ένα μέσω του προγράμματος Ατώνης Τρίτσης θα διατεθούν χρήματα και για την αγροτική οδοπία. Το master plan του λιμανιού, κύριε Δήμαρχε, το τρέχει ο Δήμος, βρισκόμαστε στις τελικές διαπραγματεύσεις, θα σας γίνουν ανακοινώσεις αυτές από τους αρμόδιους. Και βέβαια πήραμε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό με την πρόταση της ΔΕΙΑΛ για τον βιολογικό καθορισμό της νότιας πόλης. Όλες λοιπόν οι περιοχές από το νοσοκομείο και πέρα μέχρι πέρα κράτηγο και λοιπά, να μην τις επαναλαμβάνω, ήταν ντροπή να υπάρχουν βόθροι σήμερα στην εποχή αυτή με όλα αυτά που είχαν τις επιπτώσεις. Συνεπώς ένα τεράστιο ποσό, το οποίο αγγίζει τα 12 εκατομμύρια, το δόθηκε στην ΔΕΙΑΛ και έτσι εδώ πρέπει να πω και συγχαρητήρια στους μελετητές της ΔΕΙΑΛ
γνωστοί, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα, και στον πρόεδρο βέβαια, σε όλους, γιατί ήταν από τις 3 μελέτες στην Ελλάδα που έγιναν, οι οποίες δεν γύρισαν πίσω για διορθώσεις. Ιδρύουμε τώρα και Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Βατούσα. Είναι ένα θέμα που το χρηματοδοτεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Το σάλιζα μετά από 50 χρόνια με νόμο που έφεραν ως Υπουργός Δικαιοσύνης τότε στη Βουλή, ψηφίστηκε και ήδη, όπως με διαβεβαίωσε ο κ. Περιφερειάρχης, βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Θα ήθελα να πω και λίγα λόγια για το μεταναστευτικό. Τον Ιούλιο του 1979 παραλάβαμε από τον ΣΥΡΙΖΑ μια χαόδη κατάσταση. Ανεξέλεγκτες ροές από την Τουρκία, οι υπηρεσίες ασύλου ανύπαρκτες, βούλιαζαν τα νησιά μας. Αρκεί να σας πω ότι μόνο από τη Λέσβο το 2015 πέρασαν 524.000 ετούντες άσυλο. Μόνο από τη Λέσβο σε ένα χρόνο. 524.000. Τον Μάρτιο του 2016, με εντολή του Μητσοτάκη, ήταν τότε πρόεδρος, είμαστε αντιπολίτευση, καταρτήσαμε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού που έχει προβλέπει 6 βασικά σημεία. Τα βασικά θα αναφέρω. Τα οποία αφού επικαιροποιήσαμε, μόλις αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας, τα εφαρμόσαμε. Με συνέπεια σήμερα, από 23.000 που κάποτε πήγε το ΚΙΤ, το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σήμερα να έχουμε μόνο 2.500, πολλοί από τους οποίους δεν είναι 2.500 στο ΚΙΤ, υπάρχουν και μερικοί που είναι εκτός ΚΙΤ, που είναι οι ευάλωτες ομάδες. Η φύλαξη των συνόρων ήταν ο δεύτερος στόχος. Και εδώ πρέπει να καταστήσουμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση και προς όλους ότι η Ελλάδα έχει σύνορα, ότι τα σύνορα φυλάσσουν, ότι τα σύνορα φυλάσσονται όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας και οι νόμοι. Και αυτό δεν αποτελεί ένα κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας, αλλά αποτελεί και νομική υποχρέωση. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι. Όσον αφορά τον προορισμό των αιτήσεων, την έκδοση αποφάσεων, τα ένδυκα μέσα κλπ. Και αποσυμφωνήσαμε τα νησιά, ενώ παράλληλα δημιουργήσαμε και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών. Η μεγάλη πληγή, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, είναι πια υπό έλεγχο. Είναι μητρό μη κυβερνητικών οργανώσεων. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν παρατυπίες, αλλά τουλάχιστον ελέγχονται και αυτό οφείλεται πάρα πολύ και στο λιμενικό σώμα και στην ακτοφυλακή, αλλά και στην αστυνομία. Εδώ θα αναφερθώ για το Δουβλίνο τώρα. Βέβαια για το μεταναστευτικό δημιουργήθηκε η λεγόμενη κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας τον Μάρτιο του 2016. Αυτό εδώ δεν είναι καμία σύμβαση, γιατί δεν κυρώθηκε από την Ελλάδα. Ήταν μια δήλωση καλής πρόθεσης. Είχε καλά στοιχεία. Αλλά υπήρχε μια διάταξη την οποία πλήρωσαν τα νησιά μας. Ποια ήταν η διάταξη αυτή? Ότι ενώ όταν έρχεται κάποιος σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης πρέπει να γίνεται, να τον υποδέχεται η χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τον υποδέχεται η χώρα, προσέξτε, η χώρα. Στην δήλωση αυτή μπήκανε ο τόπος πρώτης εισδοχής της χώρας, δηλαδή τα νησιά. Αυτός λεγόταν γεωγραφικός περιορισμός. Πράγμα το οποίο υπήρχε στη δήλωση αυτή και δυστυχώς αυτή τη διάταξη που δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας και έγιναν αυτά που έγιναν. Δεν προβλέπεται στη σύμβαση γεωγραφικός περιορισμός. Ο περιορισμός χωρίς το προέβλεψε η δήλωση, η οποία δεν έχει κανένα κύρος νομικό, απλώς ήταν μια δήλωση και τίποτα παραπάνω. Αυτό έφερε τη ζημιά στα νησιά μας. Εμείς ζητήσαμε να αλλάξει το Δουβλίνο 2, δηλαδή να υπάρχει μια αναλογική κατανομή των μεταναστών σε όλη την Ευρώπη. Γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό? Να υπάρχει γιατί, θα σας πω γιατί. Θα μπορούσα και το μεταναστευτικό να μιλάω ώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πρέπει η κατανομή να γίνεται με τρία κριτήρια. Και αυτό οι Ευρωπαίοι δεν το δέχτηκαν ποτέ μέχρι σήμερα. Ποια είναι τα κριτήρια αυτά? Είναι εδαφικά, ανάλογα με το έδαφος. Είναι τα πληθυσμιακά και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Πράγμα που οι Ευρωπαίοι, όπως σας είπα, δεν δέχτηκαν και ξέρετε γιατί. Γιατί σήμερα δεν υπάρχουν μεγάλοι ηγέτες, πραγματικοί ηγέτες στην Ευρώπη που να υπερασπίζονται το κοινωνικό ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και παγκοσμίως. Φίλες και φίλοι, είμαι στη Βουλή από το 2012, αλλά παρακολουθώ στην άτια διεθνή και ειδικά την ευρωπαϊκή πολιτική από πολλά χρόνια. Και μπορώ να μιλήσω για πολιτική και ειδικότερα για το υπόβαθρο της πολιτικής, δηλαδή την φιλοσοφία της πολιτικής.
με τα εφόδια που απλόχερα μου έδωσαν οι λεσβιακές μου καταβολές, αλλά και η γνώση που αποκόμισαν, έχοντας την τύχη να υπηρετήσω και τις τρεις λειτουργίες του πολιτεύματός μας, τη δικαστική λειτουργία, την εκτελεστική λειτουργία και την νομοθετική λειτουργία. Σας λέω λοιπόν, είναι πρωτοφανής η παγκόσμια σημερινή φτώχεια. Ηγέτες τύπου Μιτεράν, Θάτσερ, Γκονζάλες, Κολ, Ρέιγαν δεν υπάρχουν πια. Τα ιδανικά της Ευρώπης παραμερίζονται. Χάθηκαν οι πολιτικοί σχεδιασμοί που αναζητούσαν μια Ήπειρο με περισσότερη πολιτική σύγκληση ανάμεσα στα μέλη της. Και δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει σήμερα κάποιο Ζακ Ντελόρ για να τα εκφράσει. Εδώ αντί για σύγκληση υπάρχει μεγαλύτερη απόκληση ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης. Και ο Ευρωπαίος πολίτης αισθάνεται απροστάτητος. Αισθάνεται να νιώθει το κενό. Πού πήγε ο χρυσός κανόνας της συνοχής της Ευρώπης? Πού πήγε το αξίωμα της ίσης μεταχείρισης των χωρών της? Πού πήγε ο στόχος της κοινωνικής αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς της? Και γιατί δεν εφαρμόστηκε για τη χώρα μας η προβλεπόμενη στη σύνθεση είδηση της Ευρώπης? Προσέξτε, δεν μιλάω για κάποια σύμβαση. Μιλάω για την ίδια την συνθήκη είδησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή για το πρωτογενές δίκαιο. Αυτή η ρήτρα της αλληλεγγύης για το μεταναστευτικό τόσα χρόνια δεν εφαρμόστηκε. Αυτά τόνιζα το 2014 στις Βρυξέλλες, στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν προείδρευα στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Και έπρεπε να έρθει ο Μητσοτάκης για να θέσει προ των ευθυνών του στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να απαιτήσει την αλλαγή του Δουβλίνου 2 και τον σεβασμό στη χώρα μας. Αλλά ας επανέλθω στα δικά μας, γιατί θα έπρεπε να μιλώ πολύ για τα θέματα αυτά. Φίλες και φίλοι, ο εφιάλτης του ΣΥΡΙΖΑ πέρασε. Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει να ξεκυβερνήσει μια κυβέρνηση που κατέστρεψε τη μεσαία τάξη με την υπερφορολόγηση. Μια κυβέρνηση που μετέτρεψε τα πανεπιστήμια μας σε άσελα εμπόρων ναρκωτικών και τις γειτονιές της Αθήνας σε άβατα και χώρους ανομίας. Αυτούς που προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν τη δικαιοσύνη, καταρακώνοντας τους θεσμούς και υπονομεύοντας το πολίτευμά μας. Αυτούς που αντίστακτα κυνήγησαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους με κακότεχνες συσκευωρίες τύπου Νοβάρτες. Εμείς σηκώνουμε την Ελλάδα ψηλά και την κρατάμε όρθια. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Είμαστε η παράταξη που θεμελίωσε τη δημοκρατία στην Ελλάδα το 1974. Είμαστε η παράταξη. Είμαστε η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη με την επιμονή του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανή. Η παράταξη που με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ήδη από τη δεκαετία του 80 από τη δεκαετία του 80 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στυλίτευσε τον λαϊκισμό και την κουλτούρα της ισοπαίδωσης, της οποίας γνήσιος επίγονος και κληρονόμος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η παράταξη που με τον Κώστα Καραμαλή υπερασπίστηκε τα εθνικά δίκαια και άνοιξε νέους δρόμους στη διπλωματία για τη χώρα μας. Η παράταξη που με τον Αντώνη Σαμαρά κράτησε τη χώρα όρθια το 2012, όταν όλα κατέρευαν τριγύρω μας. Θυμίζω που μόλις σε 2,5 χρόνια κάναμε την μεγαλύτερη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει γίνει ποτέ και σώσαμε τη χώρα από την κατάρρευση, ενώ γυρίσαμε τη βαθιά ύφεση σε ανάπτυξη. Κάναμε τη μεγαλύτερη μείωση χρέους που είχε γίνει ποτέ. Κάναμε τις περισσότερες φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει. Καταλάβαμε τι πραγματικά χρειάζεται η κοινωνία. Και έτσι μόλις βρήκαμε δημοσιονομικό χώρο, προβήκαμε σημειώσεις φόρου. Γιατί φίλες και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη της ευθύνης και της συνέπειας. Η παράταξη που ήξερε να προειδοποιεί για σφάλματα, που ήξερε να πληρώνει για σφάλματα, η παράταξη που ήξερε να διορθώνει σφάλματα. Και γι' αυτό αντέξαμε, γιατί άντεξαν οι ιδέες μας και οι ιδιοχρονικές αξίες μας. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να προβαίνουμε σε πραγματική και ουσιώδη ανανέωση, πιάνοντας το σφιγμό της εποχής. Αντίθετα, δεν είμαστε ποτέ αυτοί που φωνάζουμε, προσπρεσβεύουμε δήθεν το νέο, ώστε να αποδειχθεί μετά ότι κουβαλάμε ό,τι πιο σάπιο και πανοκομματικό. Γι' αυτό και σήμερα μπορούμε να στεκόμαστε με καθαρό βλέμμα και υπερηφάνεια πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να λέμε: πως την κάνουμε δυνατή και αξιόπιστη και ότι είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε ξανά για τις αξίες μας, για τις ιδέες μας. Να παλέψουμε για την ασφάλεια των πολιτών,
την οικογένεια που είναι η βάση της, για την κοινωνική συνοχή, για την ισχυροποίηση των θεσμών, για την εθνική μας ταυτότητα και την υπερηφάνεια και την οικοκυροσύνη, με λίγα λόγια για τις παραδοσιακές και διαχρονικές αξίες που προσβεύει πάντοτε η Νέα Δημοκρατία, ώστε κατεξοχήν κεντροδεξιό συντηρητικό κόμμα του χώρα. Την ίδια στιγμή όμως μαχόμαστε για τις σύγχρονες φιλελεύθερες αξίες που εμείς πριν δεκαετίες είχαμε εισαγάγει πρώτοι στον δημόσιο διάλογο, την ανταγωνιστικότητα, την προσωπική ευθύνη, την μάχη κατά του λαϊκισμού, την μεταρρύθμιση του κράτους. Ένα κράτος που σήμερα δεν είναι εχθρός του πολίτη. Στέκεται αρρωγός στις επιχειρήσεις και σέβεται μέχρι τελευταίας δεκάρας τους φόρους των πολιτών, και το οποίο πρώτα νοικοκυρεύεται το ίδιο πριν να κάνει να διανοηθεί να ζητήσει από τους πολίτες επιπλέον στερήσεις. Είμαστε φιλελεύθεροι και συντηρητικοί ταυτόχρονα. Και είμαστε περήφανοι και για τα δυο. Μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνολογεί, λέγοντας πως αυτά είναι τα μειονεκτήματά μας και από αυτά τάχα κινδυνεύει η πατρίδα μας. Και εν έτη 2023 καταφεύγει σήμερα, έχοντας και βλέποντας τις δημοσκοπήσεις και το κύρος που έχει η Νέα Δημοκρατία και η αποδοχή του Πρωθυπουργού μας, καταφεύγει στη μοναδική σανίδα σωτηρίας των απελπισμένων και των αφελών, επαναφέροντας δήθεν το φάντασμα της αντιδεξιάς. Σε αυτούς απαντάμε, ναι, είμαστε συντηρητικοί, αλλά εσείς είστε οι υποσυνδρομικοί. Και προσέξτε, συντηρητισμός δεν είναι η άργηση της αλλαγής. Συντηρητισμός είναι η άργηση στην ισοπαίδωση που φέρνουν οι αριστερές ιδεολειψίες. Συντηρητισμός είναι να έχεις πίστη στις διαχρονικές αξίες που διατηρούν τη συνοχή της κοινωνίας όταν να κάνει άλματα στο μέλλον. Συντηρητισμός είναι να έχεις κριτική στάση απέναντι στις εξελίξεις και όχι άκρητα να υιοθετείς ιδέες και μοντέλα που στα λόγια ακούγονται καλά, αλλά στην πράξη όπου δοκιμάστηκαν απέτυχαν με πάτο. Αντίθετα, πιστοδρόμηση είναι όταν η χώρα που κυβερνάς είναι σε χειρότερη κατάσταση από όταν την παρέλαβες. Και τόση πολλή πιστοδρόμηση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μόνο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφυγε. Μας κατηγορούν γιατί είμαστε φιλελεύθεροι. Τους απαντάμε. Μα η Δύση, ο δυτικός πολιτισμός, χτίστηκε πάνω στα φιλελεύθερα ιδανικά που βρίσκουν τις ανθρωποκεντρικές τους ρίζες στην αρχαία Ελλάδα και τα οποία αγκαλιάζουν όλους τους Έλληνες, πρεσβεύοντας πάνω απ' όλα την ισότητα των ευκαιριών για πρόοδο, ευημερία και προκοπή. Γνωρίζουμε πως τον αγώνα μας κανείς δεν περισσεύει. Πρώτα απ' όλους απλώνουμε το χέρι σε αυτούς που δεν μας στήριξαν, γιατί αυτό μας επιβάλλουν οι φιλελεύθερες αξίες μας. Φίλες και φίλοι, ναι, είμαστε συντηρητικοί και φιλελεύθεροι. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αλλά σας ζητώ να σκεφτείτε όλα όσα ανέφερα και να διαλαλήσετε προς κάθε κατεύθυνση. Ποιοι είναι αυτοί που κατανοούν με ποιο τρόπο πετυχαίνουν και καινοτομούν οι κορυφαίες δυτικές οικονομίες και ποιοι επιμένουν σε αποτυχημένα παρασιτικά μοντέλα. Ποιοι είναι αυτοί που αντιλαμβάνονται ότι χωρίς ισχυρούς θεσμούς, όπως ένα σύγχρονο σύνταγμα, μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και μια εθνική παιδεία που πρέπει να είναι και δημόσια αλλά και ιδιωτική μπορεί να πάει μπροστά μια χώρα. Και ποιοι είναι αυτοί που θεωρούν πως όλοι οι θεσμοί είναι χρήσιμοι μόνο όταν εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Ποιοι επιθυμούν μεθοδική και στρατηγική προσέγγιση για επαναδιαπραγμάτευση των ισορροπιών και των δεσμεύσεων που δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα της χώρας, όπως τα υψηλά πλεονάσματα, και ποιοι στα λόγια είναι μάγκες και επαναστάτες και στο τέλος αποδεικνύονται τα χαϊδεμένα παιδιά όλων όσων πριν λίγο καιρό υβρίζανε τους εταίρους μας και λέγανε «Go back Merkel» και φωνιάζε στο λαό. Αυτοί που επιθυμούν τις μεταρρυθμίσεις και ποιοι είναι αυτοί που απέδειξαν πως δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα. Ποιοι είναι αυτοί που εύκολα κατηγορούν άλλους για ακροδεξιούς όταν οι ίδιοι συνεργάστηκαν με τους πιο ακραίους λαϊκιστές του Κοινοβουλίου. Ποιοι είναι αυτοί που ξέρουν ότι κοσμοπολιτισμός και ελληνισμός είναι έννοιες που βαδίζουν χέρι-χέρι. Και ποιοι είναι αυτοί που περιφρονούν τις βασικές εκφάνσεις της εθνικής μας ταυτότητας εκτός αν αυτοί εξυπηρετεί τις λαϊκιστικές τους μεθοδεύσεις. Τέλος, ποιοι είναι αυτοί που έχουν πραγματικές σταθερές αξίες και σύγχρονες ιδέες και ποιοι είναι αυτοί που οχυρώθηκαν για δεκαετίες πίσω από ένα δήθεν ηθικό πλεονέκτημα και αποκαλύφθηκε η γύμνια των ιδεών και των αξιών τους. Προσέξτε, δεν είχαν ουδέποτε οποιοδήποτε πλεονέκτημα έναντί μας. Και όπως τόνισε και στο συνέδριο του κόμματός μας πρόσφατα, είναι λάθος να λέμε ότι οι αριστεροί έχασαν το ηθικό πλεονέκτημα.
Γιατί απλούστατα χάνεις κάτι που αποκτάς με το έργο σου, με το ήθος σου, με την πολιτεία σου. Και διαρωτώ με, από πότε ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ αριστερά απέκτησε ηθικό πλεονέκτημα και δεν το ξέρουμε? Τέρμα λοιπόν το παραμύθι. Μετά από όλα αυτά, σας καλώ όλους μαζί να αναρωτηθούμε ποιοι είναι αυτοί που πρεσβεύουν την πραγματική πρόοδο και ποιοι την οπισθοδρόμηση. Πέρα από τις ταμπέλες και τις προκαταλήψεις που η κοινωνία μας πια έχει ξεπεράσει, αποδεικνύεται πως μόνο η συντηρητική και φιλελεύθερη κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μπορεί να είναι η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Μπορεί να κινητοποιήσει τις καλύτερες δυνάμεις. Μπορεί να μας βγάλει τον καλύτερο εαυτό. Μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο για να αποτρέψει την περαιτέρω πισοδρόμηση. Φίλες και φίλοι, να είμαστε προσεκτικοί όμως. Τίποτα δεν τελειώσει. Δεν πρέπει να πάμε στις κάλπες ούτε φυσικασμένα ούτε αλαζονικά. Το εκλογικό σύστημα είναι πονηρό. Οι ισορροπίες λεπτές και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις για λόγους ψηφοθυρικούς δεν επιδεικνύουν την δέωση υπευθυνότητα. Το δίλημα των εκλογών είναι ένα και ξεκάθαρο. Ή αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ή η κυβέρνηση που θα φέρει χαώδεις καταστάσεις και θα πάει ξανά τη χώρα πίσω. Εμείς, η παράταξή μας, θα πάει τη χώρα μπροστά. Γιατί είμαστε η παράταξη της ευθύνης και της πρόοδου. Η παράταξη της ιστορικής δικαίωσης. Η παράταξη, η μεγάλη παράταξη της δεξιάς και του πατριωτικού κέντρου. Η παράταξη που δεν ντρέπεται για την ιστορία της, αλλά γράφει ιστορία. Η παράταξη που δεν ξεχνά την πολιτική κληρονομιά του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η παράταξη που εγγυάται την πολιτική σταθερότητα και θωρακίζει τη χώρα απέναντι σε κάθε εθνική απειλή. Και είμαστε η παράταξη που δίνει το παρόν σε κάθε δύσκολη στιγμή. Η παράταξη που οφείλει να δώσει τη μάχη των ιδεών ενωμένη και αύριο στις εκλογές και ανεξάρτητα από τις εκλογές. Και είμαστε σήμερα εδώ όλοι παρόντες. Όλοι μαζί. Δέστε, δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντάνης Σαμαράς, βαστώντας χέρι-χέρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οδηγούν την παράταξη στη νίκη. Είμαστε όλοι παρόντες, με την ψυχή μας, με τη συνείδησή μας και με την πατρίδα σαν πηξίδα. Παρόντες για τα μεγάλα στοιχήματα της ιστορίας που θα κερδίσουμε. Παρόντες για την Ελλάδα μας που της χρωστάμε πάντα. Παρόντες για τα νησιά μας, για τη Λέσβο μας. Ναι, για τη Λέσβο μας, της οποίας είμαστε οφειλέτης για αυτό που είμαστε. Όλοι μαζί ενωμένοι για την νίκη της μεγάλης παράταξής μας. Για να γίνει ξανά πρωθυπουργός και να συνεχίσει το έργο του ο Κυριάκος. Πάμε δυνατά. Πάμε μπροστά στην χώρα. Στην Έσβο. Στην Έσβο. Σας ευχαριστώ. Τα μηνύματα για την πολιτισμό. Η αλήθεια είναι ότι όταν μου ζητήσατε να πω δύο λόγια, χώθηκα αρκετά. Γιατί τι να πει κανείς για εσάς, κύριε Αθανασίου, που έχετε χαράξει τέτοια ιστορία στον τόπο μας, τι να πει κανείς για έναν άνθρωπο που το όνομά του είναι συνώνυμο με αμέτρητες ενέργειες, έργα και συνεισφορά στον τόπο. Εγώ μόνο θα σας πω ένα ευχαριστώ και αποτελείται επίσης πηγή έμπνευσης και για τα νέα άτομα που θα πάρουν την απόφαση να τολμήσουν και εκείνοι να προσφέρουν στον τόπο τους και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.